Συνάδελφοι, κύριε Διευθυντά, αγαπητά μας παιδιά, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλωσορίζει στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστεί που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Είναι η 13η κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιείται και χαίρομαι ιδιαίτερα που παρά τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε όλοι μας, καταφέραμε και αυτή τη χρονιά να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση που αποσκοπεί να περάσουμε λίγες ώρες ξεκνιασάς μαζί με τα παιδιά μας. Μπράβο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη Νικορίνθου και ιδιαίτερα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορινθίων κύριο Διονύσιο, την εταιρεία Motoroy και ιδιαίτερα τον κύριο Κανελόπουλο Δημήτριο, την εταιρεία Grand Food Ελλάς και ιδιαίτερα τον κύριο Ζούβαβα Κωνσταντίνο, τη διεύθυνση του καταστήματος Corinthian Palace, τον κύριο Καθογιάννη Ηλία, που μας παραχώρησε την αίθουσα και μας προσφέρει τα ευέσματά του. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, οι μέρες αυτές είναι οι μέρες αγάπης, χαράς, προσφοράς και ξεπνιασάς. Όμως, ας αφήσουμε τη φαντασία μας να τρέξει λίγο στην Άγια εκείνη, στα Άγια εκείνα μέρη της Βηθλεέμ. Είναι νύχτα του Δεκέμβρη. Ένα μεγάλο αστέρι ρίχνει τις ακτίνες του και κάνει τον τόπο να λάμπει παράξενα. Φωνές γλυκές και ουράνιες ακούγονται. Μια γλυκιά ψαλμωδία, ένας υπέροχος ύμνος γλυκαίνει την ατμόσφαιρα. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Είναι οι άγγελοι που υποδέχονται το σωτήρα της ανθρωπότητας. Σε μια σπηλιά γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Χωρίς πλούτη και δόξες, ταπεινός και ασήμαντος, χωρίς μεγαλεία και ανέσεις σε αυτή την απλή γωνία της Βηθλεέμ. Τέτοια ήταν η ζωή του ολόκληρη, απλή και ταπεινή. Έγινε η πηγή της χαράς, η ελπίδα και η ανακούφιση των πονεμένων. Δίδαξε τις πιο μεγάλες αρετές. Έγινε το ζωντανό παράδειγμα της απλότητας και της καλοσύνης. Τόνισε την αξία της αγάπης και την ισότητα των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι ο μεγάλος μας Θεός που τη γέννησή Του γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. Ας παραδειγματιστούμε και με τη σειρά μας να προσφέρουμε την αγάπη μας στους συνανθρώπους μας, γιατί δυστυχώς τη χαρά την ξεχνιασά, την οικογενειακή θαλπορή στις μέρες μας δεν την έχουν όλοι. Εύχομαι λοιπόν η γέννηση του Κυρίου μας να ζεστάνει τις καρδιές μας και όλοι μας να προσπαθούμε με αγάπη να χτίσουμε μια κοινωνία υγιή για τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι εμείς οι αστυνομικοί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλό των παιδιών μας, για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εύχεται σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με χαμόγελο στα χείλη μας, υγεία, ειρήνη και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να περάσουμε καλά όλοι μας και εσείς τα παιδιά ακόμη καλύτερα. Παρακαλώ τον κύριο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Παιδάκια μικρά και μεγάλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τούτη στιγμή την εκδήλωση θεωρώ πως είναι ένα μικρό χαμόγελο σε μια γενικότερη πικρή κατάσταση. Ας το αφήσουμε έτσι. Νομίζω οποιαδήποτε άλλη αναφορά σε θέματα, γεγονότα, καταστάσεις είναι βεβήλωση και ιεροσυλία. Να είσαστε καλά, να είναι καλότυχα τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση σε όλους και τα παιδιά μας να περάσουν καλά. Τώρα όμως θα μας πούνε τα κάλατα. Συμφωνείτε? Ναι, θα πούμε τα κάλατα όλοι. Έτσι, μπράβο. Κάλατα.
Για να ανέβουμε όλοι στη σκηνή. Έλατε, έλατε. Για να αφήσουμε για λίγο μπράβο το φαγητό μας, τέλεια. Και να μαζευτούμε όλα τα παιδάκια στη σκηνή. Είμαστε έτοιμοι. Με το 3 ξεκινάμε. Δεν πειράζει, μπράβο. Λοιπόν, 1, 2, 3. Καλημέρα.